Έσπασαν, κατέστρεψαν, προκάλεσαν φθορέ σε αυτοκίνητα υπαλλήλων του πρώτου θέματο, σκόρπισαν τον δρόμο στου διαρχόμενου που ήταν έξω από τα γραφεία τη εφημερίδα εκείνη τη στιγμή. Η καταδρομική του επίθεση καταγράφηκε από κάμερε ασφαλεία και η αστυνομία, αξιοποιώντα το υλικό, κατάφερε να συλλάβει δύο από του δράστε. Και οι δύο μέλη τη αναρχική ομάδα Ρουβίκονα, οι οποίοι διηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, αλλά φέθηκαν ελεύθεροι μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε. Πρόκειται για έναν 37χρονο και έναν 32χρονο που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά μετά την επίθεση στην περιοχή τη Νέα Τα Ταυτοποιήθηκαν από τα ρούχα, τα παπούτσια και τα κράνη που φορούσαν, ενώ στο σακίδιο του ενό βρέθηκε κουκούλα, full face και γάντια. Το παράδοξο μάλιστα είναι πω και οι δύο ήταν έξω με περιοριστικού όρου, καθώ στο παρελθόν είχαν και πάλι συλληφθεί για επιθέσει του Ρουβίκονα, συγκεκριμένα για επίθεση στα γραφεία του Διρεσία, στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή και για επεισόδιο στο Σύνταγμα. Η αναρχική ομάδα Ρουβίκονα ξεκίνησε τη δράση τη το Μάρτιο του 2015 και από τότε έχει 25 επιθέσει σε δημόσια κτίρια και οργανισμού, πρεσβείε, γραφεία κομμάτων, σπίτια πολιτικών και επιχειρηματιών, ενώ σε έξι καταδρομικέ επιχειρήσει έχουν προκαλέσει φθορέ και καταστροφέ μισφυριά και μάλιστα σε κάποιε περιπτώσει με υπαλλήλου να έχουν κινδυνεύσει. Οι αρχέ γνωρίζουν ποια είναι τα μέλη τη οργάνωση Ρουβίκονα και σύμφωνα με αξιωματικού τη κρατική ασφάλεια, στην ουσία η αναρχική αυτή ομάδα αποτελεί τον Επιχειρησιακό βραχίωνα ενό κατηλημένου καταστήματο που λειτουργεί ω καφέ στο κέντρο των Εξαρχείων. Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Ρουβίκονας με επιστολή του σε site αντιεξουσιαστών παραδεχόταν ότι η αναρχική οργάνωση ήταν συνδιοργανωτή τη πορεία στα Εξάρχεια κατά των ναρκωτικών, όπου, όπω φάνηκε στο βίντεο, που ανέβασαν οι ίδιοι περίπου 10 άτομα. Όχι μόνο κρατούσαν όπλα, αλλά τα είχαν σηκώσει ψηλά και τα επιδείκνυαν. Και μπορεί λίγε μέρε μετά, με άλλη επιστολή, να προσπαθούσαν να πείσουν ότι τα όπλα δεν τα κρατούσαν μέλη τη ομάδα του Ρουβίκονα, πάντω μα προετοίμαζαν ότι τέτοιε εικόνε θα βλέπουμε συχνά από εδώ και πέρα. Και μάλιστα χρησιμοποίησαν τη φράση ότι αυτέ οι εικόνε είναι εικόνε από το μέλλον.